Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από την τηλεόραση Αχαΐα. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εκατοντάδες οικογένειες ιτίζονται από τον κοινωνικό οργανισμό του Δήμου Πατραίων και την Μητρόπολη, η άλλη όψη της γιορτινής Πάτρας. Κυκλοφοριακή υπερφόρτωση στο κέντρο της Πάτρας, επιποδώσει η αστυνομία με πεζές περιπολίες και βροχή κλήσεων. Σοκαριστικό τροχαίο μέσα στο Αγρίνιο, απεγκλωβισμοί και δύο σοβαρά τραυματισμένοι. Τις 900 έχουν φτάσει οι οικογένειες που σιτίζονται λόγω οικονομικής παινίας από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πατραίων, ενώ βοήθεια λαμβάνουν μετανάστες και Ρωμά. Την ίδια ώρα η Μητρόπολη Πατρών και Ενορίες μοιράζουν χιλιάδες σακούλες με τρόφιμα μηνιαίως. Αυτή είναι η άλλη όψη της Αχαϊκής Πρωτεύουσας πέραν του εορταστικού κλίματος των αγορών και της έντονης χαράς. 900 οικογένειες τρώνε γιορτινά τραπέζια με τη βοήθεια του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατραίων. 400 άτομα σιτίζει καθημερινά η Μητρόπολη Πατρών. 100 άτομα σιτίζει καθημερινά η Αγία Σοφία. 100 άτομα καθημερινά η Αγία Τριάδα. Παράλληλα, δίνονται από την Μητρόπολη Πατρών κάθε μήνα 2.500 σακούλες με τρόφιμα. Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στην Πάτρα και στηρίζονται από τον κοινωνικό οργανισμό του Δήμου Πατραίων αυξάνονται κάθε χρόνο. Η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη, ενώ ευχή όλων είναι τα επόμενα χρόνια αυτός ο αριθμός να βαίνει μειούμενος. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Έτσι, τις μέρες των εορτών και ιδιαίτερα από το κοινωνικό παντοπολείο προφιλεδώσαμε τρόφιμα σε περισσότερες από 900 οικογένειες και επιπλέον σε 100 οικογένειες Ρωμά που μένουν σε καταβλισμούς και όχι μόνο και σε περισσότερες από 50 οικογένειες προσφύγων. Με τη δομή συσιτίων πηγαίνουμε φαγητό καθημερινά σε περισσότερους από 200 συμπολίτες μας. Τις μέρες των γιορτών βέβαια τα φαγητά, τα εδέσματα είναι πιο πλούσια, πιο γιορτινά, για να δουν και μια διαφορετική κατάσταση τις μέρες αυτών των γιορτών οι συνάνθρωποι μας που δυσκολεύονται και βρίσκονται πραγματικά σε εξαθλιωμένη κατάσταση. Στο μεταξύ, μια σειρά σημαντικών στατιστικών στοιχείων παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες, το Δεκέμβριο του 2019, ετήθηκαν για να λάβουν φιλοξενία περίπου 320 άτομα και έχουν φιλοξενηθεί και έχουν λάβει τις υπηρεσίες τους 208 άτομα. Από τα στοιχεία των φιλοξενούμενων προέκυψαν τα εξής: 62% ήταν Έλληνες, 38% αλλοδαποί, 53% άγαμοι, 10% έγγαμοι, 28% βρίσκονται σε διαζύγιο διάσταση. Το 81% αυτών των ατόμων βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Οι αριθμοί καταδεικνύουν δυστυχώς την δυσμενή θέση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες και στην Πάτρα. Στο υπνοτήριο φιλοξενούμε περίπου οι 30 συμπολίτες μας και εκεί φροντίζουμε να έχουν ένα ζεστό περιβάλλον, να νιώθουν φιλόξενα ιδιαίτερα τις μέρες των εορτών. Όσον αφορά το κέντρο κοινότητας που σε ετήσια βάση εξυπηρετούμε περίπου 18.000 αιτήματα για διάφορα επιδόματα από το ΚΕΑ, ενοικίου κτλ. Με αρμοδιότητες πάρα πολλές χωρίς να διαθέτουμε τον άλογο προσωπικό. Πρέπει να πούμε ότι τα αιτήματα το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο έχουν διπλασιαστεί ιδιαίτερα για τα αιτήματα που αφορούν στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα όπως το λένε τώρα. Αυτή η κατάσταση μαρτυρά ότι με την πολιτική την αντιλαϊκή που συνεχίζεται δημιουργούνται περισσότερες συμπολίτες μας άστεγοι, περισσότερες συμπολίτες μας εξαθλειωμένοι, φτωχοποιημένοι. Τώρα, πολλοί είναι οι συμπολίτες που κατεβαίνουν στο κέντρο της Πάτρας για ψώνια και αγορές προϊόντων λόγω εορτών, για ένα καφέ ή για φαγητό. Ήταν μεγάλο έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο επιτείνεται με την αστυνομία να δίνει καθημερινά τη μάχη της αποσυμφόρησης και τις κλήσεις να πέφτουν βροχή. Βέβαια, εδώ σημαντική είναι και η παράμετρος της ατομικής ευθύνης.
Αυξημένη έλεγχη στους δρόμους και στο κέντρο της Πάτρας από την αστυνομία με πεζές, περιπολίες, άνδρες της ομάδας Δίας και φυσικά την τροχιά πατρών. Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία κάνει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά είμαστε περισσότεροι εμείς από τους αστυνομικούς. Οπότε δεν τους προλαβαίνεις, ειδικά τα γιοταχή. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί όλα τα διπλοπαρακαρίσματα είναι στα ίδια σημεία. Μπροστά στο Αρσάκιο, μπροστά στο Δημαρχείο και στην Κανακάρη από την Πατρέως μέχρι την Ερμού. Δεν είναι περίεργο? Και καλά τα άλλα, είναι στο απειρόβλητο. Μάλλον όχι, τα άλλα μπορώ να τα καταλάβω. Στο Δημαρχείο είναι στο απειρόβλητο. Αυξημένοι είναι και οι έλεγχοι των ανδρών της τροχέας. Βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, εδώ που υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση με τους πατρινούς να κατεβαίνουν για να κάνουν τις αγορές τους, αλλά και για να απολαύσουν το χριστουγεννιάτικο κλίμα. Εντάξει, είναι οι μέρες των γιορτών, χρειάζεται ο κόσμος να ψωνίσει και εύλογο είναι να διπλοπακάρει. Αλλά οι περισσότεροι και μέσα αυτοκίνητά τους ακόμη. Το ένα λεπτό και το πέντε. Ναι, έτσι, έτσι. Τι να κάνουμε, έχουμε στενό χώρο εδώ πέρα. Δεν έχουμε άπλες όπως είναι άλλες πολιτείες. Στόχος, η μείωση της παράνομης στάθμευσης που παραμένει αυτές τις μέρες ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί κατά την εορταστική περίοδο. Ο έλεγχος της μικροπαραβατικότητας με τους επιτίδιους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κοσμοσυρωή στο κέντρο, αλλά και γενικότερα η ασφάλεια των πολιτών. Οι έλεγχοι εστιάζονται κυρίως έξω από τα εμπορικά καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα, στις πιάτσες και στα στέκια των καταστημάτων εστίασης. Ενώ η τροχιά βρίσκεται σε κομβικά σημεία στις εισόδους και τις εξόδους της Πάτρας, αλλά και στο κέντρο της πόλης, ελέγχοντας τις μετακινήσεις των πολιτών με τα οχήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τις μέρες των Χριστουγέννων, παρά τη μεγάλη έξοδο από την Πάτρα, με πολλούς να φεύγουν από την πόλη για να πάνε στον προορισμό τους για τις γιορτές, όλα κύλησαν ομαλά. Δυστυχώς, για ακόμη μια ημέρα, στο κέντρο της Πάτρας, ειδικά το διπλοπαρκάρισμα χτύπησε κόκκινο, με τους άνδρες της τροχιάς να προσπαθούν να αποσυμφορήσουν την κατάσταση. Έχει περάσει τρεις φορές η αστυνομία από εδώ και που δεν μπορεί να υπάρχει παντού αστυνομία. Ούτε μπορεί ο Δήμος ακόμα και σήμερα με 30 λεπτά να αφήνει 2 ώρες να κάτσει ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να το διαχειριστεί ο οδηγός, λέτε, ότι είναι θέμα καθαρά του πολίτη πλέον. Η νοοτροπία του πολίτη δεν αλλάζει. Η νοοτροπία του πολίτη παραμένει ίδια. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου και εσύ δεν πειράζει, θα σε δυσκολευτείς λίγο, θα με δυσκολέψεις άλλη μέρα. Οι συγκοινωνίες στην πόλη δεν είναι άσχημες. Και ταξί υπάρχουν και λεωφορεία υπάρχουν και στο κάτω-κάτω της γραφής, στα ψηλαλόνια στην πλατεία Γεωργίου, κατεβαίνεις και με τα πόδια. Δεν χρειάζεται να πάρεις αυτοκίνητο, αλλά έχουμε το ελάττωμα να πάμε στη Λαϊκή να πάρουμε πατάτες. Να πάμε πάνω στον πολιτή, όχι διπλά, να ανέβουμε πάνω στον πολιτή, στο εμπορικό κατάστημα να μπούμε μέσα. Να ήταν τρόπος να μπουν μέσα με το αυτοκίνητο. Μεταφερόμαστε στο Αγρίνιο, εκεί όπου αυτοκίνητο με 4 νεαρά άτομα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού χθες βράδυ, μέσα στην πόλη, σε ένα σοκαριστικό τροχαίο με εγκλωβισμούς και σοβαρούς τραυματισμούς. Το όχημα κατέληξε σε άμορφη μάζα. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η προσπάθεια απεγκλωβισμού δύο ατόμων μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Πατριάρχου Καλλινίκου, δίπλα από την περιμετρική οδό του Αγρινίου. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, περίπου στις 9.30 το βράδυ, γιοταχή στο οποίο επέβαιναν 4 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα κατάφεραν να βγουν από το όχημα μόνα τους, ενώ πυροσβέστες ανέλαβαν να απεγκλωβίσουν δύο ακόμη άτομα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν αρχικά τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στο θώρακα και η κατάστασή του κρίνεται πολύ σοβαρή, ενώ έχει διασωληνωθεί. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στην Άρτα, αφού η ΜΕΘ Αγρινίου δεν λειτουργεί. Ο απεγκλωβισμός του τέταρτου επιβάτη ήταν δραματικός και διήρκησε πολύ περισσότερο, αφού ο νεαρός είχε τραυματιστεί στα πόδια και ήταν παγιδευμένος. Οι πυροσβέστες εργάστηκαν με πολύ μεγάλη προσοχή και με χειρουργικές κινήσεις για να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τις αισθήσεις του και οι δύο τραυματίες είναι 18 ετών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, τον κύριο Γιώργο Πατριαρχία, με τον οποίο θα συνδεθούμε εκτάκτως μέσω Skype και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Πατριαρχία. Έχει κολλήσει ο θεσμός του προσωπικού ιατρού από τον Απρίλιο πλέον τα πρόστιμα. Πώς το σχολιάζετε και γιατί έχει κολλήσει, θα ήθελα να μας πείτε. Καλησπέρα, κύριε Γκογκόλη, σε εσάς και στους ακροατές και να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά που έρχεται. Χρόνια πολλά.
Όντως έχει μπλοκάρει ο θεσμός, γιατί δεν υπάρχει πλέον προσέλευση ιατρών. Αυτή τη στιγμή οι πολυαναμενόμενες εξαγγελίες του κυρίου Πλεύρη φαίνεται ότι αναβάλλονται για την πλήρη εφαρμογή του θεσμού. Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί στο σύστημα 4,5 εκατομμύρια Έλληνες, ενώ υπολείπονται ακόμα 4 εκατομμύρια περίπου. Γιατί εδώ δεν υπολογίζουμε και τα παιδιά, βεβαίως, έτσι. Για τα παιδιά είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δουν αργότερα, αν βρεθούν παιδιά διαθέσιμοι. Και φαίνεται ότι οι 3.300 γιατροί που έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα στο σύστημα δεν επαρκούν για να το καλύψουν. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή επισήμανση ότι οι 3.300 γιατροί δεν είναι πραγματικά το απόλυτο νούμερο που θέλει να παρουσιάσει ο κ. Πλεύρης. Στους 2.200-2.300 τους είχε από τα κέντρα υγείας, από τις παλαιές τόμοι, από τα στεκού τύπου κέντρα υγείας, τα παλαιά ΙΚΑ και πάει λέγοντας. Πραγματικά η προσέλευση, η ουσιώδης προσέλευση νέων γιατρών στο σύστημα είναι μόλις 1.100. Και για να ολοκληρωθεί να δουλέψει το σύστημα σε πλήρη ανάπτυξη θέλει περίπου 1.000-1.200 γιατρούς ακόμα. Φαίνεται ότι δεν λειτουργεί όμως άλλο, δεν υπάρχει προσέλευση γιατρών, και τούτο διότι οι συνθήκες και οι αμοιβές, ανεξάρτητα τι επαγγέλλεται ο κύριος Πλεύρης, δεν είναι και τόσο ευείονες. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας έχουμε σε ένα πληθυσμό στην Αχαΐα περίπου 300.000, έχουν εγγραφεί 145.000. Οι γιατροί που έχουν προσέλθει στο σύστημα είναι μόλις 20, και λέω προσέλθει 20 γιατί στο σύνολο μεν είναι 90, αλλά οι 70 προέρχονται από τις υπάρχουσες δομές. Τόμοι, κέντρα υγείας τύπου Αχαγιά, Κράτα, Ερημάρια κλπ. Και τα πρώην ΙΚΑ. Ήδη ο υπουργός εξήγηλε, βεβαίως είναι ικανοποιημένος ο ίδιος από ό,τι λέει, γιατί πραγματικούνται 1.000 ραντεβού. Λογικό είναι. 140.000 άτομα έχουν εγγραφεί, κάποιες χιλιάδες ραντεβού την ημέρα θα πραγματοποιούνται. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Όμως, αν ρωτήσετε τους πολίτες, θα δείτε ότι δυσκολεύονται να βρουν την ημέρα που θέλουν ραντεβού. Κύριε Πατριαρχέ, υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσει καθόλου ή εν πάση περιπτώσει να έχει μια μικρή διάρκεια και μετά να την αφήσει στον αέρα, ή θα λειτουργήσει κουτσά, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι. Θα λειτουργήσει κουτσά στραβά, γιατί είναι μια μνημονιακή, ας μου επιτραπεί να το πω, υποχρέωση. Ναι. Αλλά όχι ότι το κάνουν γιατί τους ενδιαφέρει, απλά για να κλείσουν τις όποιες υποχρεώσεις και θα αφαιθεί στην τύχη του. Όπως αφαίνονται στην τύχη τους τόσα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα. Ήδη δυσκολεύονται και οι ασθενείς να βρουν, ή όσοι είναι εγγεγραμμένοι, τα 2.000 άτομα να βρουν ραντεβού στο γιατρό τους. Φανταστείτε ότι έχει κάνει αυτή τη στιγμή μια νέα εξαγγελία για να μπορέσει να προσελκύσει γιατρούς, όπου δίνει ένα μπόνους 10.000 ευρώ ετησίως, μεικτά βεβαίως, περίπου στις 6.000 θα είναι τα καθαρά, στους παθολόγους του ΕΣΥ, οι οποίοι θα ενταχθούν στο σύστημα του προσωπικού γιατρού μέσα από την δυνατότητα των ιδιωτικών ιατρείων που τους παρέχει ήδη ο νόμος. Δηλαδή, να βγει ο άλλος ο παθολόγος για να γίνει γραφιά του ΕΟΠΗ. Καταλαβαίνω ότι λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά μακάρι να περπατήσει. Σε κάθε όμως περίπτωση, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να περπατήσει, γιατί ένας γιατρός ο οποίος είναι στο νοσοκομείο έχει το πρωί τη δουλειά του, έχει να εφημερεύσει, έχει να εκπαιδεύσει προσωπικό, έχει να φτιάξει φάκελο του ασθενούς. Πού θα βρει το χρόνο και με μία μέρα την εβδομάδα που ζητάει για τρεις ώρες? Και σκέφτονται ήδη να τους δώσουν, να τους μεγαλώσουν το ωράριο ή να δώσουν περισσότερες μέρες. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η έλλειψη ολοκλήρωσης του συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδος σημαίνει ότι δεν ολοκληρώνεται η ψηφιακή πλατφόρμα, δεν ολοκληρώνεται μάλλον ο ψηφιακός φάκελος υγείας του ασθενούς. Με αποτέλεσμα, εάν αυτό δεν επιτευχθεί στην πρωτοβάθμια, δεν μπορεί να λειτουργήσει και η ψηφιακή κατανοητό λειτουργία των νοσοκομείων, διότι ο ασθενής θα έχει ένα ενίο φάκελο. Κατανοητό. Όπου μέσα από εκεί θα δηλούνται πληροφορίες και θα προστίθενται πληροφορίες. Όσο λοιπόν αργεί αυτό, μπλοκάρεται και η ψηφιοποίηση των νοσοκομείων. Κατανοητό. Ή θα γίνει, έχω την εντύπωση ότι όσοι ήταν να πάνε στο θεσμό αυτό που έχει προκηρύξει τις θέσεις από τον Ιούλιο, έχουμε φτάσει Δεκέμβρη, πήγαν. Αν κάποιοι λίγοι ακόμα αλλάξουν γνώμη την τελευταία στιγμή, το σίγουρο είναι όμως ότι δεν θα υπάρξει διαθέσιμη προέλευση.
των γιατρών. Κύριε Πατριαρχέ, πολύτιμα τα όσα μας είπατε, παραθέσατε και στοιχεία. Κρατώ την άποψή σας, την άποψη του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας και ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και σε εσάς το ίδιο και σε κρότας. Στην Βικτωρία Δαράτου τώρα, την οποία και καλησπερίζω της αμέσως, από σήμερα ξεκίνησαν οι μποναμάδες στην Τριών Ναυάρχων. Πράγματι λοιπόν, σήμερα ξεκίνησαν οι μποναμάδες, οι παραδοσιακοί μποναμάδες στην Τριών Ναυάρχων και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Το έθιμο αυτό καλά κρατεί στην Πάτρα, αν και πολλοί πρέπει να πούμε ότι νοσταλγούν την εποχή που οι μποναμάδες βρίσκονταν στην πλατεία Γεωργίου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, πατρινοί κάθε ηλικίας αναμένεται να τους επισκεφθούν και να αγοράσουν τα δωράκια της τελευταίας στιγμής. Είχαμε έφοδο της αστυνομίας και συλλήψεις, κατάσχεση χιλιάδων Έχουμε ευρώ, πιάσει ζάρια, τα έθιμα ναι. τώρα, Αλέξανδρε, των ημερών και ένα από αυτά λέει και τα παιχνίδια με ναι. την τράπουλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είχαμε έφοδο της αστυνομίας αφού είχε στηθεί πραγματικά παιχνίδι σε ένα καφενείο κοντά στην αγορά Αργύρη. Εκεί λοιπόν πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ασφάλειας έφοδο, ύστερα από πληροφορίες που είχαν, πως είχε στηθεί παιχνίδι με ζάρια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες και συνελήφθησαν 9 άτομα κατά τη διάρκεια του τυχερού παιχνιδιού. Κατασχέθηκαν όλα τα πιστήρια όπως προβλέπεται από τον νόμο, καθώς και το ποσό των 3.500 ευρώ, το οποίο οι παίκτες διακινούσαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι συλληφθέντες φυσικά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τώρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, άνδρας σταμάτησε βενζινάδικο στο ύψος της Ακράτας, έβαλε βενζίνη, 30 ευρώ, εξαφανίστηκε. Δεν επιβεβαίωνεται έντονη καταδίωξη. Υπήρξαν έρευνες όμως από την αστυνομία. Τώρα, σχετικά τρόλ στο διαδίκτυο έλεγαν πάλι καλά. Δεν το υιοθετώ. Βέβαια, αλλά δεν μπορεί να μην έρθει στο μυαλό κάποιου που ακούει αυτή την είδηση το περιστατικό που πριν από λίγο καιρό στήχησε τη ζωή ενός 16χρονου άνδρα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, τι έχει συμβεί στη δική μας περίπτωση. Καταρχήν, να σας πω ότι το βενζινάδικο άνοιξε πριν από μία εβδομάδα. Πήγε ένα αυτοκίνητο λοιπόν εκεί, ζήτησε 30 ευρώ βενζίνη. Οι υπάλληλοι έκαναν ό,τι συνήθως, του έβαλαν δηλαδή τη βενζίνη. Εκείνος όμως πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε. Στην Ολυμπία Οδό, όπου. Στο ρεύμα προς Πάτρα. Η αναζήτηση που έγινε από την αστυνομία, γιατί υπήρχαν στη διάθεσή τους τα πάντα, το χρώμα του αυτοκίνητου, οι πινακίδες του, έφτασαν μέχρι και τα Σαγέικα. Ξέρουν ποιον ψάχνουν, ωστόσο σήμερα δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Και οι απατεώνες συνεχίζουν να ζουν ανάμεσά μας και να απομυζούν χιλιάδες ευρώ από τα θύματα τους. Συνεχίζουν απτόητη τη δράση του, όπως είπες και εσύ, Αλέξανδρε, οι απατεώνες στην Πάτρα, αλλά βρίσκουν και τα κάνουν στην πραγματικότητα. Γιατί χθες πάλι είχαμε δύο περιστατικά και πραγματικά από το δελτίο μας δεν λείπουν αυτές οι απάτες καθημερινά, όπου και η αστυνομία λέει στον κόσμο να είναι πιο προσεκτικός. Θα σας πω λοιπόν ότι άγνωστος χθες προσποιήθηκε τον πελάτη και ζήτησε τον τραπεζικό λογαριασμό επιχείρησης προκειμένου να τους καταθέσει υποτίθεται χρήματα που χρωστούσε. Έδωσαν λοιπόν τους κωδικούς και έτσι κατάφεραν να τους αρπάξει 9.500 ευρώ. Την ίδια ώρα, ένας άλλος άνδρας εξαπάτησε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή των Ιταιών, δήθεν πως κάποιο συγγενικό της πρόσωπο είχε τρακάρει. Η γυναίκα έβαλε 2.500 ευρώ σε μία σακούλα και τα άφησε κάτω από τον κάδο απορριμμάτων στη γειτονιά της. Τουλάχιστον τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση είτε στο διαδίκτυο είτε στην πληροφόρηση, ας τους ενημερώσουμε οι συγγενείς. Διότι είναι καθημερινές οι απάτες προφανώς, οι επιτίδιοι συνεχίζουν να απομυζούν χρήματα, παρά το ότι το αστυνομικό δελτίο καθημερινά καταγράφει περιστατικά, είναι έντονες οι συστάσεις από την αστυνομία, αλλά δυστυχώς κάποιοι συνεχίζουν να πέφτουν θύματα. Ακριβώς. Και πάνω στο σοκ της στιγμής, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Βικτωρία. Να κλείσουμε με τον θάνατο της αδερφής της Βίβιαν Σαμόρη, της αντιδημάρχου. Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Σοφίας Ταπίνη, αδελφή της αντιδημάρχου Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμόρη. Συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του αποχαιρετισμού της αντιδημάρχου για την απώλεια της αδελφής της. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σοφάκι μου, δεν μου αρνήθηκες ποτέ τίποτα, ούτε και εγώ. Αυτό όμως, Σοφάκι μου, δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Να χάσω το φύλακα άγγελό μου». Πραγματικά συγκινητική η ανάρτηση, ενώ να πούμε ότι ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Ταπίνη και αναφέρει θερμά συλληπιτήρια στη Βίβιαν Σαμόρη και στην οικογένειά της για τον αδόκητο χαμό της Σοφίας.
Δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά και η Δημοτική Αρχή συμπαραστεκόμαστε στο βαρύ τους πένθος. Μία ακόμη ανακοίνωση όμως, Αλέξανδρε, να πούμε από τον επικεφαλής της Κώστας Βόλης και τα μέλη της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της Σοφίας Ταπίνη. Βικτωρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κλείδωσαν, κυρίες και κύριοι, οι υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και απομένει μία θέση για γυναίκα υποψήφια. Όλο το ψηφοδέλτιο είχε δημοσιευθεί εδώ και πολλές μέρες στον όμιλο Πλασμίντια, στον τηλεοπτικό σταθμό Αχαΐα, στο ντετε.gr, στον νεολόγο των πατρών και στον Max FM. Όπως πρώτα το Αχαΐα TV, ο νεολόγος και το ντετε.gr είχαν δημοσιεύσει εδώ και πολλές μέρες, από αρχές καλοκαιριού, με επαναλαμβανόμενα ρεπορτάζ τους, οι υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ έχουν κλειδώσει και θα είναι οι εξής. Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος εκλέγεται χωρίς σταυρό, η καθηγήτρια ιατρικής Κατερίνα Σολομού, ο δικηγόρος Μαρίνος Κανδάμης, ο πρώην νομάρχης Δημήτρης Κατσικόπουλος, η Ολυμπία Λόη, ο Θεόδωρος Νασιώτης από τα Καλάβρητα, ο Γιώργος Μπέσκος από το Αίγιο και η Γιώργος Καρβουνιάρης, Παρασκευή Λουκοπούλου, Δήμητρα Αναργύρου, Γιάννης Ταπεινός και απομένει η κάλυψη μιας ακόμη θέσης με γυναίκα υποψήφια για την οποία υπάρχει συζήτηση με την αυτοδιοικητικό Δήμητρα Γεωργακοπούλου Μπάστα. Στην Αχαΐα καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερο εάν τη μία βουλευτική έδρα δεν καταλάμβανε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος εκλέγεται χωρίς σταυρό. Για να αντισταθμιστεί όμως η συνθήκη τόσο η Χαριλάου Τρικούπη, όσο και η νομαρχιακή οργάνωση του νομού, επενδύουν επικοινωνιακά και ουσιαστικά στην εκλογή δεύτερου βουλευτή. Βέβαια, για να επιτευχθεί ο στόχος, θα πρέπει σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να υπερδιπλασιαστούν, ενώ αστάθμητος παράγοντας παραμένει ακόμη ο συνολικός αριθμός των εδρών στην Αχαΐα. Θα μείνω στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον ιατρό διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο έχουμε συνδεθεί μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Βορύδης, σε πρόσφατη συνέντευξή του σε κεντρικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε πως υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει ο νόμος αφού η συμμετοχή των απόδημων στην σχετική πλατφόρμα δεν είναι μεγάλη, δεν ξεπερνά τις 3.500. Θα υπάρξει μια νέα επικοινωνιακή καμπάνια, ωστόσο δεν αναμένεται σαφέστατη αύξηση που να έχει ως αποτέλεσμα τις τρεις έδρες το ψηφοδέλτιο επικρατείας, οι οποίες θα γινόταν από 12-15 και θα έπαιρναν μία έδρα μεταξύ άλλων από την Αχαΐα. Ως εκ τούτου ίσως μειωθούν οι έδρες, ακόμη και στην μία, και επιστρέψει η έδρα στην Αχαΐα. Μάλιστα κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι τότε, το 2019, αλλά και αργότερα το 2021 με τις παρεμβάσεις που έγιναν, σταθήκατε τείχος και δεν θέλατε για πολιτικούς λόγους να ψηφίσουν οι απόδημοι. Τι λέτε για όλα αυτά? Λέω ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση κατεβάζει νομοσχέδιο, δεύτερο και τρίτη και τέταρτη ρύθμιση και τροπολογία, στα οποία δοκιμάζει, στα οποία αποτυγχάνει. Μην ξεχνάτε στις συντάξεις πόσες μεθόδους χρησιμοποίησε μέχρι που να καταλήξει ότι κάνει μια αίτηση για πέντε σύνταξη, άσχετα αν δικαιούσε ή δεν δικαιούσε. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Πειραματίζεται συνεχώς και ψάχνει να βρει ποιοι άλλοι τη στένε. Για την πανδημία τα ίδια έκανε. Έβλεπε και έκανε, δοκίμαζε, πειραματιζότανε και πάλι ποιος έφταιγε, πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ της έφταιγε. Νομίζω ότι όλα είναι του προχείρου σχεδιασμένα. Δεν έχει έτσι μια εμπεδωμένη γνώμη και άποψη για το τι πρέπει να γίνει, για το πώς πρέπει να γίνει και ψάχνει συνεχώς να δει πώς τις στένε οι άλλοι και ο ΣΥΡΙΖΑ τι ευθύνες έχει. Επιτέλους ας καταλήξει η κυβέρνηση λοιπόν, ας διορθώσει το δικό της νομοσχέδιο που έφερε, ας δούμε το νομοσχέδιο τι περιλαμβάνει, τι τροποποίησης φέρνει τέλος πάντων επί τα βελτίου και μετά να πούμε την απόψή μας και να κρίνουμε. Σαφώς και ο ελληνισμός έχει λόγο και βεβαίως οι άνθρωποι που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα εκείνα που τους καθιστούν πανέλληνες, απανταχού του κόσμου, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου. Πάντως οι εκλογές θα γίνουν με τη νέα απογραφή, όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών. Τώρα, για να πάνε να ψηφίσουν, εγώ βλέπω πιθανότερη ημερομηνία, το έχω συζητήσει πολλάκις στο ραδιόφωνο, την Δευτέρα Απριλίου για τον πρώτο γύρο, για τις πρώτες εκλογές με την απλή
αναλογική. Θα πρέπει να έχουμε και βενζίνη. Θα τα πούμε στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Έχει μειωθεί η τιμή των καυσίμων σε πανελλαδικό επίπεδο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ωστόσο, και παρά την αύξηση της κίνησης λόγω εορτών και στα εμπορικά καταστήματα, η συνθήκη είναι δύσκολη. Είστε όμως αισιόδοξος, έτσι κλείνοντας το 2023, μπαίνοντας το 2022, μπαίνοντας και στο 2023. Αισιόδοξος σε ποιο πράγμα να είμαι, στην ακρίβεια? Αισιόδοξος. Ότι κρατάει την πρωτιά στην Ευρώπη, η Ελλάδα, στην ακρίβεια, στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ότι δεν έχει καμία παρέμβαση η κυβέρνηση. Σαφώς είμαι αισιόδοξος, γιατί θα υπάρξει το 23 πολιτική αλλαγή που θα βάλει φρένο σε αυτόν τον κατήφορο, που θα βάλει φρένο στο κύμα ακρίβειας, θα βάλει φρένο σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία που περνάει ο ελληνικός λαός, ο οποίος στοχαίνει καθημερινά και πλουτίζουν 10-20 άνθρωποι. Με τη φροντίδα της κυβέρνησης και την ομπρέλα την κρατάει η ίδια η κυβέρνηση. Μιλάμε για κέρδη δισεκατομμυρίων, τόσο των παρόχων της ενέργειας, όσο και των καυσίμων. Είδατε τα τελευταία νέα. Το τελευταίο εξάμηνο, 1,5 δις τα ελληνικά πετρέλαια και μοτορόιλ. Υπερκέρδος η παραγωγή αυτή της ενέργειας, η πάροχη της ενέργειας, 5 άτομα ουσιαστικά και οι ΔΕΗ μαζί, οι οποίοι τι κάνουνε, θησαυρίζουν με δις, υπερκέρδη δις. Και εμείς μιλάμε τώρα για 5 και 10 ευρώ αυξήσεις στον κόσμο που αντιστοιχούν σε 50 και 70 λεπτά την ημέρα. Μα δεν κοροϊδεύουμε. Δεν κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Για όνομα του Θεού, αντί να καταργήσουν το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα να ανακουφιστεί ο κόσμος, μα δεν τρέπονται λίγο. Συνεχίζουν την ίδια πολιτική και έφτασαν τον κόσμο σε εξαθλίωση να χάσει την αξιοπρέπειά του, να χάσει το επίπεδο διαβίωσής του και να μας λένε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση ή ότι δεν μας δίνουν δωράκια και φιλοδορήματα και pass, full pass και κολοκυθοπάς. Ποιον δουλεύουν τώρα? Είναι πολιτική αυτή, με συγχωρείτε δηλαδή. Είναι πολιτική αυτή προς όφελος του λαού ή είναι πολιτική για να κερδίζουν 5 άνθρωποι? Εάν ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να υιοθετήσει τα υπερκέρδη 5 ανθρώπων, εάν μπορεί να υιοθετήσει τη ΔΕΗ με αυτά τα κέρδη που έχει, τον πρόεδρο της ΔΕΗ το Στάση με 1000 ευρώ αμοιβή την ημέρα, εάν μπορεί να υιοθετήσει την κερδοσκοπία, αν θέλετε, του ίδιου του κράτους για να μας δίνουν φιλοδορήματα, πόσο ΦΠΑ, είδατε τον τελευταίο προϋπολογισμό, πόσο ΦΠΑ παραπάνω εισέπραξε το ελληνικό κράτος σήμερα, από το γενικό λογιστήριο του κράτους, τα οικονομικά στοιχεία. 5,5 δις παραπάνω ΦΠΑ από τα προϋπολογιστέντα του 2022. Με συγχωρείτε, αυτό είναι σχροκέρδια εις βάρος του ελληνικού λαού. Ο κόσμος δεινοπαθεί. Μην λέμε τώρα αυτή γίνει βενζίνη και ανακουφίζεται ο κόσμος, γιατί είπα κι άλλοτε θα γίνουμε σαν το Χότζα με την καλύβα που έβαλε και το γαϊδούρι μέσα και όταν το βγάλανε ανακουφιστήκαμε, λέει η γυναίκα του. Είδες, λέει, τι ωραία είναι. Έτσι θα κουβεντιάζουμε σε λίγο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και ελπιδοφόρα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε εν αναμονή και τις ανακοίνωσεις των ονομάτων του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, εντάξει, μάντης δεν είμαι, αλλά προφανώς θα είστε ξανά υποψήφιος βουλευτής. Την προηγούμενη φορά είχατε εκλεγεί, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός του κόμματός σας, κράτησε την έδρα του στην Αχαΐα. Οπότε καλή δύναμη, καλό αγώνα. Έχετε δύσκολα μπροστά σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν την κίνηση τις μέρες των Χριστουγέννων στις επιχειρήσεις εστίασης εκπρόσωποι του κλάδου στην Ηλία. Οι πληρότητες στα καταστήματα έφτασαν ακόμη και το 80%, καθώς οι καταναλωτές παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων βγήκαν έξω για φαγητό ή ποτό και τα μαγαζιά δούλεψαν. Κάτι που άλλωστε διαφέρονταν και από τις αυξημένες κρατήσεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Κάτι από ο Πάσχα θύμισε το τρίμερο των Χριστουγέννων για την εστίαση. Λίγο ο καλός καιρός που στάθηκε σύμμαχος, λίγο η καλή ψυχολογία των πολιτών μετά τις δύσκολες γιορτές του κορονοϊού βοήθησαν ώστε καφέ, μπαρ και εστιατόρια να γεμίσουν. Ήταν ικανοποιητικό, ο κόσμος ανταποκρίθηκε, βγήκε, είχε καλό καιρό και ήταν μια χαρά, δόξα τω. Στα περισσότερα καταστήματα δεν έπεφτε καρφίτσα, με τα χαμόγελα στα πρόσωπα των ιδιοκτητών να είναι φανερά. Παραπάνω από τις προσδοκίες μας θεωρώ, διότι μην ξεχνάμε ότι το 20 και το 21 δεν είχαμε καν καθόλου γιορτές. Άρα με αυτή τη λογική ήταν καλός.
Ήταν όμως πολύ καλός γιατί ο κόσμος πραγματικά βγήκε έξω και τις δυσκολίες που έχει, δηλαδή και την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει, τα προβλήματα με την ακρίβεια και όλα αυτά τα γνωρίζουμε, να μην τα λέμε πάλι, να είμαστε και λίγο χαρούμενοι. Όμως ξέδωσε γιατί ήθελε να ξεφύγει λιγάκι από όλο αυτό το γίγνεσθε που γίνεται. Καφές, ποτό, φαγητό και γλυκό αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους και το να βρει κάποια παρέα τραπέζι να καθίσει σε μια καφετέρια ή ταβέρνα φάνταζε από δύσκολο έως εξαιρετικά δυνατό. Υπάρχει κόσμος που αρκετός, έχει κατέβει κόσμος, μια χαρά. Όχι ανάγκη ο κόσμος, έτσι το χρειαζόταν. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Σύμφωνα πάντως με τις ηπιότερες των εκτιμήσεων που υπάρχουν, ο πληθυσμός της πόλης το τρίμερο των Χριστουγέννων διπλασιάστηκε, με χιλιάδες ετεροδημότες να επιλέγουν την πόλη μας για να περάσουν τις γιορτές. Έπεται αναλογή εικόνα και συνέχεια με το τρίμερο της πρωτοχρονιάς. Έχει κατέβει αρκετός κόσμος και πιστεύω ότι θα κατέβει και το δεύτερο τρίμερο της πρωτοχρονιάς. Το ζητούμενο είναι η καθημερινότητα και δεν είναι οι τρεις μέρες των γιορτών, οι τέσσερις ή πέντε. Είναι η καθημερινότητα να μπορούμε να βγάζουμε τα έξοδά μας. Αυτό είναι λίγο, έχει δυσκολέψει λίγο, έχει ανέβει ο δείκτης δυσκολίας αρκετά και θα έλεγα, θα ευχόμουν μάλλον να είμαστε όλοι υγιείς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που έχουμε και που έρχονται. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για να μας ενημερώσει σχετικά με την πορεία της τιμής των καυσίμων. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, και χρόνια πολλά από την Πάτρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε, να είναι για όλους μας καλύτερη από το 2022 και να κοιτάμε τα πράγματα με λίγο αισιοδοξία. Παρατηρώ αποκλιμάκωση των τιμών και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μου δίνετε την πανελλαδική εικόνα και τον μέσο όρο, σας παρακαλώ. Ναι, έχουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών περίπου στον 1,5 μήνα. Μέση τιμή Ελλάδος 1,82-1,83 στη βενζίνη, 1,75 περίπου στο πετρέλαιο κίνησης και ένα 12-15 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Όντως είναι μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για 300 ευρώ το τελευταίο διάστημα στο πετρέλαιο θέρμανση στα 1000 λίτρα. Έχει βοηθήσει αυτό να ζεσταθεί η αγορά, έχει βοηθήσει να σύν την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης να πάρει ο κόσμος και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Φυσικά το Δεκέμβριο έχει να κάνει με τον καιρό, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση γιατί δεν έχει καεί το πετρέλαιο, δεν έχει ανάψει πολύ κόσμος καλοριφέρ. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που τελειώνει ο Δεκέμβριος που δεν έχουν ανάψει ακόμα καλοριφέρ λόγω του καιρού. Αλλά σε γενικές γραμμές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο η ζήτηση ήταν καλή, όπως είναι καλή και στα καύσιμα κινήσεως το τελευταίο διάστημα των εορτών. Υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μειωμένη τιμή φυσικά όχι στα επιθυμητά όρια που θα θέλαμε, που θα ήταν πιο ευρέως δυνατό να αγοραστεί από τη μεγάλη πλειονότητα του κόσμου, τα καύσιμα κινήσεως. Όπως είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση. Σας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει μια σταθερότητα και γιατί όχι μια περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών. Αλλά αυτό φυσικά δεν εξαρτάται από εμάς, δεν εξαρτάται από. Και ούτε μπορείτε να το ξέρετε, φαντάζομαι, κύριε Κιούση, από τώρα. Όχι, όχι. Πραγματικά και το βλέπουμε και στα διεθνή χρηματιστήρια και ενδοσυνεδριακά. Να σας πω ένα παράδειγμα, έπεφτε 3-3,5% μία μέρα το αργό και το Brent και έγινε κάπου μια δήλωση και ανέβηκε 3,5% μέσα σε 2 ώρες. Οπότε αυτά είναι απρόβλεπτα και πραγματικά δεν μπορεί να τα γνωρίζει κανείς και δεν μπορεί να επηρεάσει εκτός από μείωση των φόρων κανένας στην ελληνική αγορά δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές. Το μοναδικός τρόπος για να επηρεαστούν οι τιμές προς τα κάτω φυσικά, είναι μείωση των φόρων. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Κίνηση συνεχίζει να είναι αυξημένη, να είναι σταθερή, πώς είναι? Κοιτάξτε, τις παραμονές των Χριστουγέννων είχαμε μια κινητικότητα, ναι. Δεν μπορούμε να... ταξίδεψε ο κόσμος, γέμισε τα αυτοκίνητά του, αυτό είναι αλήθεια, πήγε στην επαρχία, έλειπε στον κόσμο τα Χριστούγεννα, 2 Χριστούγεννα ήταν κλειδωμένος εντός εισαγωγικών, είχε λείψει αυτό, ταξίδεψε ο κόσμος. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί
και το επόμενο διάστημα. Σας είπα, υπάρχει μια κινητικότητα. Μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με πέρσι είμαστε κατά πολύ μειωμένοι το μήνα Δεκέμβριο και αυτό έχει να κάνει με τον καιρό. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή χρονιά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, με υγεία για όλους μας. Να είστε καλά. Θα αλλάξουμε τώρα θεματολογία, κυρίες και κύριοι. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα. Ήταν 28 Δεκεμβρίου του 2019 από τον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου, του μεγάλου συνθέτη, με την Πάτρα και τη χώρα να θυμάται. 3 χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2019, σε ηλικία 72 ετών. Και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη, τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα, καχύποπτη, ανίποπτη. Το τελευταίο διάστημα πριν πεθάνει, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο. Η Πάτρα το βράδυ της Τρίτης τραγούδησε ξανά μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο σε μια συναυλία αφιέρωμα στο μοναδικό έργο του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Το κινηματοθέατρο Πάνθεον αποδείχθηκε τελικά μικρό, προκειμένου να χωρέσει όλους όσοι ήθελαν 3 χρόνια μετά την απώλεια του Θάνου Μικρούτσικου να ακούσουν τις μελωδίες του και να νιώσουν την αύρα που ξεπηδάει μέσα από αυτές. Η πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, προλογίζοντας την εκδήλωση, τόνισε ότι μπορεί φέτος να συμπληρώνονται 3 χρόνια χωρίς το Θάνο, αλλά ο Θάνος είναι μαζί μας. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν η εξαιρετική Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Θήμιος Παπαδόπουλος, ένας από τους πιο πολυσύνθετους Έλληνες μουσικούς, και οι σπουδαίοι σολίστ Μανώλης Ανδρουλιδάκης, Μίμης Ντούτσουλης και Γιώργος Κατσίκας, οι οποίοι έκαναν τη δική τους κατάθεση ψυχής παρουσιάζοντας για περισσότερο από 2 ώρες αποσπάσματα από όλο το έργο του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Θάνος Μικρούτσικος κατέληξε το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, βυθίζοντας το πένθος στα αγαπημένα του πρόσωπα. Ωστόσο, έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στο ελληνικό πεντάγραμμο. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, εκδηλώσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, δεκαήμερο εκδηλώσεων που θα ολοκληρωθούν στις 31 Δεκεμβρίου. Χθες και σήμερα, road trip show με τον καλλιτέχνη Άκη Δίξιμο, αλλά και πολλές άλλες εκπλήξεις. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα μάθουμε και για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο και την Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας στην Τομιδητήριο ΑΧΑΕΦ. Γιατί φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε να στηρίξει και τις τοπικές επιχειρήσεις εκτός κέντρου, σε όλες τις γειτονιές, και με αυτό το μουσικό τρόπο φέρνουμε το μήνυμα σήμερα. Θέλουμε ένα μεγάλο μήνυμα χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας, και μην ξεχνάμε, στηρίζουμε Πάτρα, ζούμε Πάτρα και πρέπει να συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε την Πάτρα. Να τη δούμε μεγάλη όπως θα πρέπει να είναι. Στη δεύτερη εβδομάδα εορταστικών εκπλήξεων μπαίνει ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος της Πάτρας, που φέτος διοργανώνει ένα δεκαήμερο γεμάτο μουσική σε διάφορα σημεία της Πάτρας, θέλοντας να τορνώσει τις τοπικές αγορές και κυρίως να περάσει το σημαντικό μήνυμα στους πατρίνους καταναλωτές. Ζω Πάτρα, στηρίζω Πάτρα. Το Christmas Fan Tour σε συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό Max FM περιοδεύει κάθε μέρα σκορπώντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ευχές, μαζί με τους ζογκλέρ που προσφέρουν μπαλόνια και άπειρα χαμόγελα στα παιδιά. Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η συναυλία των 1550 και Δημήτρη Σταρόβα, γεμίζοντας κόσμο την πλατεία Γεωργίου. Το κοινό, τραγουδώντας και χορεύοντας, απόλαυσε ένα εκρηκτικό μουσικό πρόγραμμα, αλλά και το αστήρευτο χιούμορ του Σταρόβα. Η δεύτερη εβδομάδα ξεκίνησε με μια μεγάλη έκπληξη. Η συναυλία του Άκη Δίξιμου πραγματοποιήθηκε στο δρόμο στις γειτονιές της Ακροτηρίου και των Ζαρουκλαϊκών, τερματίζοντας την πλατεία Γεωργίου. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδες, με πεζούς και οδηγούς να χειροκροτούν και να χορεύουν στο πέρασμα του μουσικού λεωφορείου με ολόκληρη την μπάντα στην οροφή του. Την 5η 29 Δεκεμβρίου το δεύτερο μεγάλο live του δεκαημέρου θα πραγματοποιηθεί στον πεζοδρόμο της Αγίου Νικολάου με τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα στις 8.30, ενώ το Christmas Fan Tour Max FM θα ολοκληρώσει την περιοδία του το Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου. Όλο το φετινό εγχείρημα είναι πρωτότυπο για τον Εμπορικό Σύλλογο, επιχειρώντας ηχηρή
και πολύμερη παρουσία στην πόλη και τις γειτονιές κατά την εορταστική περίοδο. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δικής Ελλάδος και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η κεντρική σας ενημέρωση για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα από τον τηλεοπτικό σταθμό Αχαΐα. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.